Κύριε Δημήτρη Κοκούρο και την κυρία Ελισάβετ Γιαγιά, μέλος του Δημοτικού Ιδρύματος Αγίας Τριάδας του Δήμου Τίνου για την παράδοση Παγλαβού. Σήμερα τη σπάθα του Στάικου Σταϊκόπουλου, ευχαριστώντας για την τιμή μας κάνατε να τη μεταφέρουμε από την Τίνο, όπου φυλάσσετε στο Ιερό Ίδρυμα Αγίας Τριάδος επί την εποπτεία του Δήμου Τίνου και να συμμετέχουμε στις παιδιακές εκδηλώσεις της αδερφέρωσης της πόλης σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πολύ μεγάλη μέρα σήμερα για τον Ναύπλιο. Επαιτειακή χρονιά 200 χρόνια από την απελευθέρωση της πόλης του Ναύπλιου. Και έχουμε την ιδιαίτερη τιμή σήμερα και χαρά να υποδεχόμαστε ένα ιστορικό κειμήλιο που έχει μέσα του την ψυχή της ελευθερίας της πόλης, έχει τη σπίθα του αγώνα, έχει τη φωτιά της επανάστασης. Είναι το σπαθί του πορθητή του Παλαμιδιού και απελευθερωτή της πόλης μας, Στάικου Σταϊκόπουλου. Θα ήθελα κατά πρώτο να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο Τίνου, τον Δήμο Τίνου και το Ιερό Ίδρυμα Αγίας Τριάδας, την κυρία Γιαγιά εδώ που ως εκπρόσωπος μετέφερε το ιστορικό αυτό κειμήλιο, για όλη τη συνεργασία. Μετά από 197 χρόνια, το σπαθί του Στάικου Σταϊκόπουλου γυρνάει δίπλα του. Η σημασία είναι πολύ μεγάλη. Δεν είναι απλά ένα ιστορικό κειμήλιο που έρχεται στην πόλη και το υποδεχόμαστε. Η πρώτη πρωτεύουσα της Ελλάδας, στη διαδρομή αυτή, πρέπει να θυμάται πάντα από που ξεκίνησε. Και ξεκίνησε από τη βραδιά εκείνη που ο Στάικος Σταϊκόπουλος, ο Δημήτρης Μοσχονισώτης, 450 ακόμη αγωνιστές, ανέβηκαν στη Γιουρού Στάπια και έκαναν ένα καινούριο ξεκίνημα για την Ελλάδα. Είναι μεγάλη συγκίνηση και μεγάλη χαρά. Οι φετινοί εορτασμοί που θα κορυφωθούν στις 30 Νοέμβρη με την δοξολογία στον Άγιο Ανδρέα και την παρέλαση των παιδιών μας εδώ στο Ναύπλιο, νομίζω ότι δεν είναι μόνο ένα σημείο που μπορούμε να κάνουμε αναδρομή και να προβληματιστούμε, αλλά είναι ένα πολύ νέο ξεκίνημα για άλλα 200 χρόνια πορείας προς το μέλλον. Σας ευχαριστώ που είσαστε σήμερα όλοι εδώ. Νομίζω ότι το Ναύπλιο μπορεί να είναι υπερήφανο για μία ακόμη φορά. Ευχαριστώ πολύ. Την παρασύ φιλάνθρωπε. Εις την κατάπαυσή σου, Κύριε, όπου πάντες οι Άγιοι σου αναπαύονται, αναπαύσον και την ψυχή του όλου σου, ότι μόνος υπάρχει σαν θάνατο. Όσα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Συ ο Θεός ημών ο καταβάσης άλλη, και τα σωδήνα ρίσα των πεπαιδημένων. Τη δεόμεθα υπέρ αναπαύσεω τη ψυχή του και κοιμημένου δούλ του Θεού στα οίκου και υπέρ του συγχωρεθήν αυτό. Παν πλημέρημα εκουσιόνται και ακούσιον. Κύριε Λέησον, κύριε Λέησον, κύριε Λέησον. Αυτό κύριε ανάπαυσε την ψυχή του και κοιμημένου δούλ του στα οίκου εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεω. Ένθα πέδρο δεν λείπει και στεναγμό. Πάνω μάρτυμα το παραυτού παραχθέν εν λόγω ή έργο ή διανία, ω αγαθό και φιλάνθρωπο Θεό συγχώρησον, ότι ούκε στην άνθρωπο ο ζήσετε και ο χαμαρτήσει.
εντάξει μέσα. Απελευθερώθηκε η πόλη. Τα λάφυρα μοιραστήκαν ανάμεσα στους νικητές. Δεν θέλησε τίποτα για τον εαυτό του. Το μερτικό μου, δώστε το σε εκείνους που έχουν φαμίλια να θρέψουνε. Εγώ είμαι Εργένης, ανταποκρίθηκε. Ούτε σπίτι ζήτησε να παγιάσει με τα τόσα που άδειασαν από το φεβιό των Τούρκων. Καπετάνιο, όλοι μας πήραμε το ανάλογο, του λέει ο Μοσχονισσότης. Εσύ, πήρα Μόσχο. Τι πήρες? Να, πήρα την πλουμιστή σπάθα μου. Μετά από τόσες μάχες, τόσους τραυματισμούς και τόσες κακοχίες, βρισκόμαστε στην περίοδο 1824-1825. Ο στρατηγός, έχοντας φτιάξει την οικογένειά του, με βεβαρημένη την υγεία του και απογοητευμένος, αναζητώντας το δίκιο του, ούτε τα μίσθια δεν του έδιναν για να θρέψει την οικογένειά του, ενοχλούσε με τη συμπεριφορά του την εξουσία. Τους γινόταν αφόρητος βρίζοντάς τους. Συνεδριάζοντας το βουλευτικό, παίρνει απόφαση. Ή να τον στείλουν σε ένα παράμερο τόπο να ησυχάσει φυλασσόμενος και με επισκεπτόμενο γιατρό, ή να τον συλλάβουν. Οι εντελόμενοι αδυνατούν να εκτελέσουν αυτή τη διαταγή. Οι παλιοί συναγωνιστές του που μαζί έδωσαν μάχες δεν έχουν την καρδιά να τον κλείσουν στο καστέλι. Ανταυτού το φυγάδευσαν έξω από την πόλη. Στη συνεδρίαση 264 του Βουλευτικού αναγνώστηκε αίτημα του Στάικου και αποφάσισαν να του επιτρέψουν να μπει στην πόλη για μονάχα 2 ώρες. Τι ηρωνία! Να επισκεφτεί την άρρωστη αδελφή του στο σπίτι της και να πάρει τα προσωπικά του είδη. Τελικά, το βουλευτικό συνεδριάζει ξανά με την απόφαση 370 κάθετος 30 δεκάτου του 1825 και διέταξε να εξοριστεί στην Τίνο μαζί με ένα γιατρό και ένα στρατιώτη να τον υπηρετεί και να τον προσέχει. Ταξίδευσε στο νησί με το πλοίο του καπιτάν Φιλίππου Ιδραίου. Με το πέρας της εξορίας του, χαρίζει την πλουμιστή σπάθα του στον στρατιώτη και συμπολεμιστή του Παναγιωτάκη Ψάθη, ο οποίος καταγότερα την Τίνο. Ένα γεγονός άγνωστο προς εμάς. Μέσω μια τυχαίας πληροφορίας, ανακαλύψαμε τη σπάθα του στο μικρό μουσείο της Αγίας Τριάδος στην Τίνο. Πέρασαν 197 χρόνια από τότε και τώρα έχουμε την τιμή, δεν είναι ότι τρέμω τα χέρια από την κούραση που έχω, και τώρα έχουμε την τιμή το μοναδικό αυτό σωζόμενο κοιμήλιο του εκπορτητή των κάστρων Παλαμιδίου και Ακροκόρινθου να το υποδεχόμαστε στο ναύπλιο. Η σπάθα του Στάικου επέστρεψε στην πόλη μας μετά τις πρέπους ενέργειες του Δημάρχου μας κυρίου Κοστούρου, του Δημάρχου της Τίνου κυρίου Σιώτου και την παρουσία της κυρίας Ελισάβη Αγιά, μέλος του ΔΣ του Μουσείου Αγίας Τριάδας Τίνου, ο σύλλογός μας, αρματωμένη μωραίτη Στάικος Σταϊκόπουλος, είχε τη μεγάλη τιμή να παραλάβει τη σπάθα και να τη μεταφέρει στην έκθεση που είναι αφιερωμένη στο ενίωρά μας στο Πολεμικό Μουσείο.
Όλοι οι δημότες και οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να το θαυμάσουν από κοντά. Η έκθεση θα διαρκέσει ως και τις 4 Δεκεμβρίου. Κλείνοντας, θα ήθελα να αναφέρω πως ο ήρωάς μας πέθανε στις 21 Φεβρουαρίου του 1835 σε ηλικία 37 ετών. Στο νεκρό κρέβατο μέτρησαν στο κορμί του 94 σουλές. Αυτά ήταν τα παράσημά του. Ετάφη στο τότε νεκροταφείο των Αγίων Πάντων στην Πρόνοια. Αιωνία του η μνήμη. Σας ευχαριστώ.